δεν έχεις τι να πεις. Δηλαδή, τι να πεις, τι χαρακτηρισμούς να χρησιμοποιήσεις όταν μιλάς για τη, για τη Χαρούλα Αλεξίου. Καλημέρα σας, κυρία Αλεξίου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Πρέπει να μεταφέρω λίγο κλίμα όσο ακούγαμε το τραγούδι. Ένσταση πρώτη από την πλευρά της. Νυχτερινά τραγούδια λεβάζουμε μέσα στην ημέρα. Χωρίζοντας τα τραγούδια σε νυχτερινά και ημερήσια, κυρία Αλεξίου, όταν πρόκειται μάλιστα για τραγούδια τραγουδισμένα από τη φωνή τη δική σας. Κοίτα, εγώ όταν βλέπω την εκπομπή και βλέπω αυτό το, αυτό το νεύρο, αυτή την ένταση, αυτό το πηγενέλα, τις φωνές να ανεβοκατεβαίνουν, εσείς να τους ταχώνετε, οι άλλοι να ταχώνουν μεταξύ τους, όλα αυτά, λέω, άραγε τώρα πώς ακούγεται ένα τραγούδι που θέλεις τουλάχιστον να είναι από μεσήμερο. Από εκεί και πέρα. Μας κάνατε τη τιμή και το είδατε πώς ακούγεται. Ακούγεται εξαιρετικά. Εγώ όταν ξεκινήσατε να περιγράφετε το κλίμα στην εκπομπή, πώς το παρακολουθείτε ως τηλεθεάτρια, λέω τώρα θα μου πει αλλάζω κανάλι και θα φάω την ήττα της ζωής μου. Αλλά... λοιπόν, ένα αυτό. Ένα σας λέω η σκέψη πώς είναι το νυχτερινό τραγούδι μέσα στη διάρκεια μιας εκπομπής τέτοιας ένταση. Το δεύτερο που σας ξεχωρίζει και σας ξεχωρίζει σε όλη την πορεία και νομίζω ότι ο κόσμος το διακρίνει στα μάτια σας, στο πώς τον αντιμετωπίζετε, είναι αυτό. Αυτή η ησυχία, η σεμνότητα, το τρακ που βλέπω, είναι απίστευτο πώς μια γυναίκα που έχει φτάσει στα ψηλότερα της συνείδησης του κόσμου προς την επιτυχία της, έχει ένα... δεν το πω ασφάλεια, έχει τρακ. Πριν από μια τέτοια εμφάνιση στην τηλεόραση. Εσείς που μιλάτε σε εκατομμύρια ανθρώπων και σε χιλιάδες ζωντανά. Δεν είναι τρακ. Είναι τρακ. Δεν έχω κανένα λόγο να έχω τρακ. Απλά, αυτή, κάθε φορά που βγαίνουμε και μας βλέπει τόσος πολλοί κόσμος μέσα από τη τηλεόραση, είναι άλλη μια έκθεση. Και είναι μια διαφορετική έκθεση. Όταν έχεις να πεις το τραγούδι σου, μπορείς να κλείσεις και τα μάτια και να μην κάνεις τίποτα άλλο από το να τραγουδάς. Και αυτό είναι αρκετό. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό κάνω καλά, ξέρω να κάνω καλά. Αισθάνεστε ευθύνη δηλαδή απέναντι στον κόσμο πριν μιλήσετε. Μία συνέντευξη ξεδιπλώνει και έναν άλλο κόσμο σου που δεν είναι ο ορατός όπως είναι αυτός. Αυτό που μεταφέρεις με τη φωνή σου, με το τραγούδι σου. Θέλετε να προστατεύσετε την προσωπική σας ζωή, τον εαυτό σας ή αισθάνεστε και υπεύθυνοι αυτά που λέτε δημόσια γιατί επηρεάζετε πολύ κόσμο. Όλα αυτά είναι μαζί. Πάντως, γιατί βγαίνει κανείς στην τηλεόραση, βγαίνει για να επικοινωνήσει τη δουλειά του. Ο κόσμος, όταν κάνουμε μια δουλειά, πρέπει να το μάθει αυτό, να έρθει να μας δει. Άρα λοιπόν αυτό δεν με κάνει να έχω κανένα τρακ, κανένα... απλά κάπου νιώθεις ότι κάποιο περιβάλλον είναι πιο κοντά σε αυτό. Στη δουλειά σου κάποιο άλλο πιο μακριά, οπότε... Κατανοητό απολύτως. Λοιπόν, γκαζάρτε για 5 βράδια ακόμα. Λίγες εμφανίσεις είναι. Στο σύνολό της ήταν λίγες εμφανίσεις. Είναι λίγες, ναι, γιατί στον γκαζάρτε αυτό μπορείς να κάνεις. 4 εβδομάδες, 4 διήμερα. Νωρίς στις 9 η ώρα για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει το μετρό και να έρχεται και να φεύγει. Αλλά αυτό που κάνω με αυτούς τους μουσικούς, τους Nouvelle Sextet, είναι ένα σεξτέτο που με έχει τρελάνει. Και εγώ τους τρελαίνω, αλλά και αυτοί με τρελαίνουν. Γιατί είναι μια σύνθεση ορχήστρας μουσικών που τα έχουν κάνει τα τραγούδια σαν για μένα που τα τραγουδάω τόσα χρόνια, γιατί δεν τραγουδάω μόνο τα καινούργια τραγούδια του από την τρίπλα του Ρασούλη. Τραγουδάω και παλιά μου τραγούδια. Αυτά είναι όλα αλλαγμένα, όλα... καινούργια. Όλα καινούργια. Έχουν δηλαδή αυτή την άβρα του καινούργιου τραγουδιού του, που δεν μας έχει κουράσει ακόμη. Είναι ο μικρός χώρος. Και όμορφος χώρος, ε. Είναι ο μικρός, αυτός ωραίος, μικρός χώρος που πηγαίνω καμιά φορά και κάθομαι στο ίδιο κάθισμα που κάθεται και ο κόσμος. Τόσο κοντά.
Είναι μια άλλη αίσθηση. Και ήθελα να το κάνω, γιατί είμαι η τραγουδίστρια των μεγάλων χώρων, των μεγάλων των σταδίων, των μεγάλων θεάτρων, των μεγάλων σκηνών. Εδώ είναι μια άλλη σκηνή. Ο κόσμος είναι πιο πάνω από σένα. Και είναι μεγαλύτερη έκθεση απέναντι στον κόσμο σε τόσο μικρή σκηνή. Δηλαδή μπορούν να δουν μέχρι το βάθος του ματιού σας, να καταλάβουν πώς αισθάνεστε. Ναι. Πώς σας κάνει σας να αισθάνεστε αυτό? Με κάνει να αισθάνομαι ότι τραγουδάω στην παρέα μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι δεν χρειάζεται να φτιάξεις μια εικόνα για να μπορέσει να επικοινωνήσει στην κλίμακα του μεγάλου χώρου. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, είμαστε παρέα. Και μου ελευθερώνει πράγματα αυτό. Και μετά τον Καζάρτη τι θα κάνετε? Θα ανέβετε Θεσσαλονίκη? Θέλουμε να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί και η Θεσσαλονίκη έχει τα δικά της Καζάρτα. Εννοώ τις μικρές αυτές σκηνές. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Μετά το Πάσχα όμως εκεί, αμέσως από το Θωμά νομίζω θα είμαστε εκεί. Και φιλοδοξώ και για το καλοκαίρι να παίξουμε σε θέατρα. Σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ναι. Δεν ξέρετε ακόμη πρόγραμμα, όμως δεν έχετε βγάλει. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Αλλά περιοδία θα γίνει σίγουρα καλοκαίρι. Έτσι θα γίνει. Μια χαρά, υπέροχο θα είναι αυτό. Στο μεταξύ και καινούριος δίσκος, CD καινούριο, με Ρασούλη, στίχος Ρασούλη. Δεν ξεκίνησε να γίνει ο δίσκος όλος με Ρασούλη. Αλλά όταν απευθυνθήκαμε με τον παραγωγό μου, τον Ηλία Μπενέτο, στην Ναταλία Ρασούλη, την κόρη του, να πάρουμε ένα-δύο στίχους που μπορούν να υπήρχαν, ανακαλύψαμε ένα θησαυρό που είχε αφήσει. Και όχι μόνο στην Ναταλία, αλλά στίχους του που τους είχε μοιράσει ήδη στους συνθέτες που συνεργαζόταν, όπως είναι ο Νικολόπουλος, η Βασόλα Γιάννη, ο Γιούντα Πόλικερ, ο Βαϊόπουλος. Και μετά μπήκε στην παρέα και ο Ορφέας Περίδης. Είπα ότι δεν έχω κανένα λόγο να ψάχνω με άλλα πράγματα όταν υπάρχει αυτός ο θησαυρός. Και έγινε πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Θα χαιρότανε να μάθαινε ότι τραγουδάτε τώρα τραγούδια τα δικά. Έτσι μου είπε η Ναταλία, η κόρη του. Ναι. Έτσι. Ήτανε σχέση πάθους αυτή που είχατε με Ρασούλη, έτσι. Πέρασε από όλες τις διακυμάνσεις μια παθιασμένη σχέση, όχι? Ο Ρασούλης έκανε τέτοιες σχέσεις. Ήταν με όλους τους συνεργάτες του. Έκανε μια τέτοια σχέση αγάπης, να είναι κοντά, να... Και όταν υπάρχει το πάθος... Υπάρχουν και εκρήξεις. Υπάρχουν και εκρήξεις. Και με όλους ήταν έτσι. Με όλους. Πώς νιώθετε τώρα τα τραγουδάτε, Ρασούλη? Και όταν ακούει ο κόσμος να τραγουδάτε Ρασούλη. Να πω κάτι. Εγώ δεν είμαι με το τραγούδι. Δεν δένομαι με το δημιουργό του τόσο. Δηλαδή δεν μπορώ να τραγουδάω την Ελένη και να σκέφτομαι το Θάνο. Ή να τραγουδάω το Διευκόν και να σκέφτομαι τη Λίνα, τον Αντίπα. Είμαι μέσα, μπαίνω μέσα στο τραγούδι. Είναι άλλες οι ώρες, άλλες οι στιγμές, άλλες οι εφορμές που σκέφτεσαι το δημιουργό του, σκέφτεσαι την ιστορία, το πώς γίνανε τα πράγματα, το πώς γράφτηκε ένα τραγούδι, την ιστορία του που τη μαθαίνεις και εσύ μετά. Κυρία Αλεξίου, όταν αυτή η ερμηνεία σας σε κάθε τραγούδι είναι θέμα τεχνικής, είναι θέμα χαρίσματος Θεού, φωνής και της αξιοποίησής της στη συνέχεια, ή είναι και ψυχή που βγάζετε εκεί? Δηλαδή, όταν τραγουδάτε ένα τραγούδι, εμείς τα ακούμε και σκεφτόμαστε χι στιγμή της ζωής μας. Εσείς δεν είστε επίσης βιωματικά μαζί του? Δηλαδή, σκέφτεστε κι εσείς στιγμή της ζωής σας όταν τραγουδάτε το συγκεκριμένο τραγούδι ή όχι? Γιατί μου κάνετε αυτή την ερώτηση, δηλαδή? Θέλω να δω πώς σκέφτεστε όταν τραγουδάτε. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τραγούδι σας που δεν το έχουμε συνδέσει, περισσότεροι πιστεύω,
με μια αγάπη μας, με μια απώλειά μας, με ένα χωρισμό μας, με ένα καυγά μας, με τις διακοπές μας εκεί. Εσείς τα έχετε δεμένα έτσι τα τραγούδια με τη ζωή σας ή όχι? Ναι, εγώ λέω τώρα ότι αυτό το τραγούδι, ναι, τότε γεννήθηκε ο γιος μου, τότε παντρεύτηκα, τότε ήμουνα έτσι, τότε ήμουν αλλιώς. Υπάρχουν τραγούδια που... Που είναι η ζωή δική σας. Που είναι η ζωή μας, που μας θυμίζουν όλες τις περιόδους της ζωής μας. Αλλά όταν το τραγουδάω, όταν είμαι πάνω στη σκηνή και τραγουδάω, ας πούμε, ένα τραγούδι του Βαρδί, δεν μεταφέρομαι στο 1980 που γράφτηκε. Είμαι εκείνη τη στιγμή στο τώρα. Αλλά τα τραγούδια είναι καταρχήν συνέστημα. Όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό, χάνεσαι, αλλά ο ερμηνευτής δεν χάνεται μέσα σε ένα συνέστημα κάθε φορά. Μένει στο τεχνικό μέρος. Δεν είναι το τεχνικό. Αλλά... Υπάρχει μια αρμονία σε αυτό. Δεν επιτρέπεται να χαθείς μέσα σε ένα πάθος που σου δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ερμηνεύεις και να είσαι... Να είσαι και τεχνίτης μαζί, γιατί μπορεί να το καταστρέψεις αυτό που κάνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Ερχόμαστε σε λίγο. Στείλτε ερωτήσεις για τη Χαρούλα Αλεξίου στο 54260 στο SMS επικοινωνίας ή στο Twitter και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ. Αλεξίου, λοιπόν, κοντά μας, εξακολουθεί να είναι εδώ κοντά μας και αφού συζητήσαμε για τα σχέδια τα μελλοντικά, αφού θυμήσαμε τις 5 ακόμα νύχτες στον Καζάρτε εδώ στην Αθήνα και μετά τη Θεσσαλονίκη, θέλω λίγο να μου πείτε μέσα στην κρίση πώς τα πάτε, κυρία Αλεξίου. Πόσο έχει επηρεάσει εσάς όλο αυτό που βιώνει ο σύγχρονος Έλληνας σήμερα? Έχει αλλάξει η ζωή μας, όλων των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμία πια διάκριση αν ένας άνθρωπος βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από έναν άλλον, αν έκανε αυτή τη δουλειά ή έκανε την άλλη. Εάν εξαιρέσουμε τους ανέργους, τους ανθρώπους, τους άστεγους, όλοι πια είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που αν δεν την δεχτούμε, γιατί είναι τόσο δυνατή που δεν μπορούμε ακόμα, λέμε, να αφομοιώσουμε αυτές τις νέες δυνατές απώλειες που ήρθαν στη ζωή μας, που μας κάνουν να δούμε το μέτρο που χάσαμε, τον ορίζοντα που είχε ανοίξει τον οικονομικό, τον
μια ευμάρεια που υπήρχε σε όλους μας και αισθανθήκαμε ότι έχουμε το δικαίωμα στον πλούτο. Όλοι μας. Έχουμε το δικαίωμα όλοι να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Και γι' αυτό αγωνίζεται ο κόσμος. Αλλά δεν το να γίνει στόχος ο πλούτος είναι κάτι διαφορετικό. Το είχαμε χάσει δηλαδή λίγο. Το είχαμε χάσει. Τώρα βία δεν το βρίσκουμε. Δεν προσπαθούμε να επανάρθουμε βία. Νομίζω ότι η απελπισία που έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και νιώθουμε όλοι μας είναι ότι δεν ξέρουμε που θα το βρούμε. Δεν γυρίζεις πίσω απλά. Ναι, είναι πόδινη η διαδικασία το πισωγύρισμα. Δεν είναι το πισωγύρισμα, δεν είναι να μάθω να ζω με τα λιγότερα. Αυτό σε υποχρεώνει η πραγματικότητα να το κάνεις. Και βεβαίως, όταν δεν πουλάμε πλέον δίσκους, όταν δεν παίρνουμε χρήματα από εκεί που τραγουδάμε, όταν, σας λέω γιατί είναι δική μου την, που οι τραγουδιστές ήταν και οι καλοπληρωμένοι και οι άνθρωποι που... Λοιπόν, τέλειωσε αυτό. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν είναι να πεις ότι σήμερα μαθαίνω να ζω με το μίνιμουμ. Αυτό σε υποχρεώνει έτσι και αλλιώς η ζωή να το κάνεις. Αλλά για τον κόσμο που δεν είχε απόθεμα, δεν είχε αυτό, δεν υπάρχει. Χτυπάς ένα τουβάρι. Και τι κάνεις αυτή την περίπτωση. Τι κάνεις όταν πας στο νοσοκομείο και δεν έχεις περίθαλψη. Αυτό να κοιτάξουμε. Όχι αν θα έχεις την κατάψυξή σου και ένα δεύτερο πακέτο κρέας. Στο νοσοκομείο τι κάνει ο άλλος. Γιατί όταν μειώνεις, όταν του κόβεις του άλλου τη σύνταξη, σε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, ο ηλικιωμένος τι χρειάζεται. Θέλει λίγο ψωμάκι και λίγο τυράκι να ζήσει. Του αρκεί αυτό. Αλλά ο ηλικιωμένος έχει ανάγκη το γιατρό. Όταν του κόβεις αυτή τη δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, τι θα κάνει. Το παιδί τι θα κάνει με το σχολείο. Μας έχει κάνει να είμαστε η κρίση και πιο... να βγάζουμε και φθόνο ένας για τον άλλον. Δηλαδή αυτός που δεν έχει να βλέπει με ζήλια αυτόν που έχει. Έχει βγάλει κακίες η εποχή. Έχει βγάλει. Θέλω να πω ότι κι εσείς πέσατε θύμα τέτοιων επιθέσεων. Να σου πω. Τα έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς. Υπάρχει... Είμαστε καταρχήν όλοι ή θυμωμένοι, πάντως πληγωμένοι. Με κάποιο τρόπο είμαστε όλοι πληγωμένοι. Στον πληγωμένο άνθρωπο αναγνωρίζετε το δικαιολογείτε, το θυμό. Θυμό, βεβαίως, ο πληγωμένος δεν έχει τα σώα στα σφρένας. Θα αντιδράσει με τον τρόπο που ίσως τον έχει πληγώσει μια κατάσταση ή κάποιος. Λοιπόν, είναι ο θυμός, είναι η απελπισία, είναι η απόγνωση, είναι το μέλλον, το αύριο που δεν ξέρεις που βαδίζεις, που πηγαίνεις, το άγνωστο, ο τρόμος για το άγνωστο, η ανασφάλεια, ο φόβος ότι δεν θα έχεις δουλειά, όλα αυτά μπορεί να σε τρελάνουνε και δεν ξέρεις πού θα σου βγει. Στο παιδί σου, στον άντρα σου, στο φίλο σου, στο συνεργάτη σου. Και βεβαίως υπάρχει, αλλά αυτό τώρα δεν είναι μόνο λόγω κρίσης, ο φθόνος και αυτά. Αυτά είναι και λίγο στο χαρακτήρα των ανθρώπων. Έτσι. Εσείς την αμφισβήτηση τη δέχεστε για σας. Την κριτική, την κακή κριτική, όχι... Να τη δέχομαι. Υπήρξατε στο επίκεντρο της επικαιρότητας ένα διάστημα, θυμάστε τότε, με την επίθεση που δεχτήκατε κι εσείς και η κυρία Γαλάνη κλπ. Καλά, αυτό ήταν ένα ανόητο πράγμα. Αυτό ήταν... Δεν ήταν η κριτική. Αυτό ήταν, νομίζω, μία εκτός ελέγχου στιγμή ενός ανθρώπου. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω. Δεν κρίθηκα ούτε για τη δουλειά μου, δεν κρίθηκα ούτε για το χαρακτήρα μου, δεν κρίθηκα για κάτι. Είναι ακατανόητο αυτό το πράγμα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Αλλά όταν παίρνω την κριτική για τη δουλειά μου,
πάντοτε υπάρχει μια αλήθεια μέσα σε αυτό. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος, ας πούμε, ξύπνησε στραβά και έγραψε κάτι άσχημο. Κάτι και αυτό μας κάνει και προσέχουμε. Το λαμβάνετε υπόψη, δηλαδή. Το, δεν γίνεται να μην το λάβεις υπόψη, γιατί ο καλλιτέχνης θέλει να τον λατρεύουν όλοι. Εάν έρθει να μην τον λατρέψει, θέλει να κάνει τα πάντα για να τον λατρέψει κι αυτός. Εσείς νιώθετε ότι σας λατρεύει ο κόσμος? Ναι. Φοβάστε ότι μπορεί να σταματήσει να σας αγαπάει κάποια στιγμή? Εντάξει, είναι υπερβολικό να πω ότι φοβάμαι. Το λογικό κομμάτι του εαυτού ξέρεις ότι αυτό θα σταματήσει κάποια στιγμή. Είναι κάτι που δεν θες να το χάσεις. Ποιος θέλει να χάσει την αγάπη? Ποιος θέλει να χάσει την αγκαλιά, να χάσει... Δεν το θέλεις αυτό. Δεν χορταίνεται ποτέ η αγάπη? Όχι. Όταν έχετε δεχτεί τόσο πολύ αγάπη, δεν χορταίνεται αυτό? Η δουλειά που κάνω είναι μια δοκιμασία. Κάθε φορά κάνεις κάτι από την αρχή, που έχει ημερομηνία λήξης. Ένα live ξεκινάει, κάνεις συναυλία σου, παίζεις για 8 μέρες, για 10, για 30, για αυτό. Μετά πάλι από την αρχή, ένας δίσκος γίνεται, νέα τραγούδια, νέες πρόβες, όλα αυτά έχεις την αγωνία να αρέσει και αυτό στον κόσμο. Αλλά να πω κάτι, όσο πιο κοντά στον εαυτό σου είσαι, όσο πιο εσύ είσαι αυτό που κάνεις, τόσο πιο είσαι στο κέντρο σου και δεν έχεις ούτε ανασφάλεια σου, ούτε... Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ανασφάλεια τώρα, γιατί κάνω κάτι που το αγαπάω τόσο πολύ. Τι να νιώσω ανασφάλεια? Έχω την τύχη να τραγουδάω, να ζω από αυτό το πράγμα, να αγαπιέμαι για αυτό το πράγμα και αυτή να είναι η δουλειά μου. Πρέπει να σας πω ότι δεχόμαστε δεκάδες μηνύματα αγάπης από τους τηλεθεατές για σας, με παραγγελιές από ανθρώπους που ήρθαν και σας είδανε στον Καζάρτε και λένε τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό, από άλλους που παραπονιούνται ότι δεν μπαίνει πολλοί κόσμος στο καμαρίνι να σας δει, να σας μιλήσει στη συνέχεια, άρα δεν σας είδανε. Και έχουν... Δεν υπάρχει στον Καζάρτε. Και έχουν μείνει με το παράπονο, μια φέρετε. Μια σκάλα έτσι, σιδερένια που ανεβαίνεις και έχει δύο καμαρινάκια, πάνε για όλους μας. Για όλους μας. Παραγγελιές να τραγουδίστε με Παπακοσταντίνου, βλέπω εδώ μας ζητάει ο κόσμος. Σε επιτέλους πολιτισμό στην τηλεόραση. Έχετε η μοναδική ικανότητα να μιλάτε στις ψυχές των ανθρώπων. Μη σταματάτε να μας μαγεύετε με την υπέροχη φωνή σας, μας λέει Ελένη από Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Και αν μια μέρα όλο αυτό τελειώσει, λέτε, αν βρεθεί η επόμενη Χαρούλα Αλεξίου. Διακρίνεται καμιά καινούργια Χαρούλα Αλεξίου? Δεν θα βρεθεί καμία καινούργια Αλεξίου. Με ποια έννοια? Ο κάθε καλλιτέχνης είναι μοναδικός. Έχει τη δική του ταυτότητα. Και εγώ πήρα από τους παλιούς, διδάχτηκα από τις παλιές τραγουδίστριες, προσπάθησα να γίνω σαν αυτές, από τη Μοσχολιού μέχρι την Ρόζα Ασκενάζη. Αλλά έγινε η Χαρούλα. Σήμερα βλέπετε ποιότητα στο τραγούδι? Σήμερα, τα τελευταία χρόνια που είναι η εποχή των σουξέ, η εποχή της εικόνας περισσότερο. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα στο τραγούδι. Υπάρχει. Μόνο που αυτό δεν βγαίνει στην τηλεόραση. Ας υπάρχει. Πάρα ας πολύ. Πάρα πολύ. Τι ξεχωρείτε, τι ακούτε πολύ, εσείς? Πολλοί καλλιτέχνες, πολύ εμπνευσμένα άτομα, συνθέτες, τραγουδοποιοί, μουσικές σκηνές, μικρές, με αυτό. Δεν περνάνε στην τηλεόραση. Και γιατί δεν το θέλουν οι καλλιτέχνες και γιατί δεν τους θέλει τηλεόραση. Δεν πουλάνε πολύ, λέτε. Θα αναλάβω κι εγώ μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τι ακούτε εσείς όταν είστε σπίτι, μόνοι σας, παρέα με τον εαυτό σας, τι ακούτε? Ακούω ραδιόφωνο. Ανάλογα τις ώρες μου, τα κέφια μου. Και επειδή θέλω... Πάντοτε αισθάνομαι ότι δεν έχω ακούσει όλες τις μουσικές που μπορεί να με ενδιαφέρουν και να τις αγαπάω. Και μπορεί, ας πούμε, να κολλήσω ένα διάστημα ακούγοντας το νέο CD του Nick Cave. Ή να ακούσω, ας πούμε, την Ελένη Βιτάλη. Ή να πέσω πάνω στο μάλαμα ή στον πορτοκάλογο ή στον ένας νέος, ας πούμε, μουσικός, να ακούσω σκέτη μουσική χωρίς να είναι τραγούδι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά.
πάρα πολλά και ατέλειωτη κόσμη μέσα στη μουσική. Και από, από τα δικά σας τραγούδια, ποιο σας αρέσει πιο πολύ? Ποιο αγαπάτε πολύ? Ποιο θεωρείτε πολύτιμο δικό σας τραγούδι? Όλα το ίδιο? Δεν είναι τώρα, εμένα είναι το σπίτι μου, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος με έχει, μπορεί να πει ας πούμε ότι η Χαρούλα Αλεξίου όταν πεθάνει θα ακούγεται ας πούμε... Χτυπάτε ξύλο. Θα ακούγεται το όλες θα θυμίζουν. Καμιά φορά μου περάσει το μυαλό. Λέω ποιο θα είναι το τραγούδι μάρκα ας πούμε της Αλεξίου. Υπάρχουν τέτοια τραγούδια που τα έχει κάνει ο κόσμος. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να βρω ένα τραγούδι που είναι το πιο θαμμένο από όλα, ας πούμε, που δεν το έχω εκθέσει ποτέ πάνω στη σκηνή. Πόσο πολύ χάρηκα που σας είχαμε σήμερα εδώ κοντά μας. Πόσο σας ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε καλά. Θα αφήσουμε καζάρτε να σας ακούσουμε. Και εγώ θα πω ότι το δικό μου αγαπημένο δικό σας τραγούδι είναι αυτό που μου λέει και ο φίλος μου εδώ στο Twitter, ο αρχηγός μου. Μόνο που το λέω θέλω να βάλω τα κλάματα. Η μπαλάδα της Ιφηγένειας. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Ναι. Το λέω στον Καζάρτη να έρθει να το ακούσετε. Α, θα κλαίω με μαύρο δάκρυ. Ρεζίλ το σκυλιό. Καλό είναι. Καλό είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πολλοί κλαίνε εκεί, οπότε θα έχετε παρέα. Γεια, μπράβο. Όλοι μαζί να πάμε να κλάψουμε με τον αρχηγό μου. Η μπαλάτα της Ιφηγένειας τελειώσει. Λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο 10 το πρωί. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Βάλτε να ακούσετε Χαρούλα Αλεξίου. Προγραμματίστε να πάτε και στον Καζάρτη να ακούσετε. Θεσσαλονίκη θα περιμένετε για μετά το Πάσχα. Ο καινούριος δίσκος, το καινούριο CD, το κατεβάζετε, το αγοράζετε, το βάζετε στο CD και παίζει. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, καλοκαιρινή απόδραση. Αύριο πάλι από εμάς. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.